Γεια σας! Καλό μεσημέρι! Ουρλιαξά! Σήμερα δεν θα μαγειρέψετε, θα κάνετε γλυκό. Έτσι αποφάσισε ο Θεός να κλείσει αυτή η εβδομάδα. Και τι καλύτερο από ένα γλυκό κλείσιμο και ένα κλείσιμο στο μάτι. Και παίρνει ένα φρούτο που τώρα που ξεκινάει η άνοιξη σιγά σιγά θα αρχίσουμε να το συναντάμε. Έχεις πλάνει αργούδες, δεν έχουν οι φράουλες. Βέβαια. Πόσο δίκιο έχεις. Φράουλες ολόφρεσκες, κατακόκκινες. Οι φράουλες πάνε μαζί με τις αρκούδες. Όταν ξυπνάει η αρκούδα, φυτρώνει και η φράουλα. Δεν γυρνάω καν το κεφάλι μου να απαντήσω σε αυτό που είπες τώρα. Μιλάω με τον παρουσιαστή. Συνέχισε, Στέλιο μου. Γιατί αυτή η άτυπη κόντρα στο ξεκίνημα. Δεν υπάρχει κόντρα. Πρώτα απ' όλα, όταν είπε σήμερα ο Θεός αποφάσισε να κάνει γλυκό. Έτσι μιλάει. Έτσι μιλάει ο Ρέσης Μακρύς. Η Αγγελική πρώτα μιλάει χαριτωμένα. Ναι, χαριτωμένα μιλάει σε σένα. Σε μένα όταν απευθύνεται για το γλυκό που κάνω δεν μιλάει πολύ χαριτωμένα. Αχ, κρατάς μπαστούνάκι, βανίλια. Έχει μασχοβολήσει, ε. Πόπο, γίνεται να μην το χρησιμοποιήσεις, θα το κρατήσω. Ωραία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα, θα κάνουμε πανακότα. Κάνουμε μια πανακότα. Και τι θα ρώταγε η Αγγελική αν δεν έτρωγε φράουλες με ζάχαρη. Αν θα μπορούμε να βάλουμε. Η πανακότα είναι ιταλικό γλυκό. Εσύ θα έλεγες πριν. Γι' αυτό ξεκίνησε φορτωμένη, γιατί την κοροϊδεύεις τις διαφημίσεις. Θα αποχωρήσω πάλι. Αν δεν μπορούμε να βάλουμε φράουλες, να βάλουμε άλλο φρούτο. Αν δεν βάλουμε γάλα, τι θα βάλουμε. Αν δεν έχουμε βάζο να βάλουμε στις φράουλες, να τις βάλουμε στον πάγκο. Λοιπόν, οπότε πλάκα-πλάκα δεν γίνεται μόνο με φράουλες και σοκολάτα γίνεται και με άλλα πράγματα. Πώς θα ξέρεις, έχουμε τρελάνει τον κόσμο. Καλησπέρα για άλλη μια φορά και τι θα κάνουμε σήμερα. Θα κάνουμε γλυκό. Τι γλυκό θα κάνουμε, πανακότα. Η πανακότα είναι ιταλικό γλυκό. Η βάση του πρέπει να είναι ιταλική. Α, δεν ξέρει. Ούτε καν ξέρει. Σαν δεν τρέπεσαι. Παιδιά, πια η κουζίνα και τα γλυκά. Είναι διεθνής. Μπράβο, καταλαβαίνεις. Πιστεύω ότι η βάση της είναι ιταλικό γλυκό. Ωραία. Εντάξει. Και λοιπόν, εγώ θα κάνω πασαρέλα στη μαγειρική. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα το ψάξεις και την άλλη φορά θα ξέρεις σίγουρα. Θα το γκουγκλάρω εγώ. Γκουγκλαρέ το. Να, η τεχνολογία. Κάν το έτσι να φαίνεται και η καινούργια σου θήκη που είναι μπανάνα. Θέλεις να πεις τα υλικά σου, δεν θα προλάβεις. Έλα, ναι. Ωραία. Ήδη φάγαμε τη μισή ώρα της μαγειρικής. Λοιπόν, θα χρειαστούμε κρέμα γάλακτος και γάλα. Τα έχουμε βάλει ξεχωριστά. Θα δούμε στην πορεία γιατί. Λευκή σοκολάτα την οποία την έχουμε ψιλοκόψει. Βάλαμε ένα μαύρο ρούμι. Ο λόγος που έβαλα ρούμι ταιριάζει πάρα πολύ με τη βανίλια. Ζελατίνη είναι ο σταθεροποιητής για το γλυκό μας. Ζάχαρη. Πάμε τώρα πιο δίπλα. Εδώ έχουμε ζάχαρη μαζί με φράουλες. Το οποίο αμέσως τώρα θα το αναμίξουμε. Και προσεκτική. Χρειαστεί να το ανακατέψουμε για να κατεβάσουν τα υγρά οι φράουλες μαζί με τη ζάχαρη, να υγροποιηθεί η ζάχαρη και να μας κάνει μια ωραία σάλτσα. Italian dessert. Έτσι, έτσι φημολογείται, εντάξει, ότι είναι ιταλικό. Δεν το ξέρω. Έτσι λέμε, να έχεις όσο λες κουζίνη που λέμε. Να μάθει, τώρα το ψάχνει και το διαβάζει, δεν τα βγάζει από το κεφάλι. Έχεις μπει σε κανένα σοβαρό site, στο Wikipedia. Σε αυτά που πας και βλέπεις. Στο Wikipedia. Ό,τι πιο επίσημο υπάρχει. Ωραία, okay. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Στην κατσαρόλα βάζουμε το γάλα. Ανοίγουμε τη φωτιά. Μπράβο, Στέλιο. Τη θέλεις δυνατή ή μέτρια. Δυνατή 8. Φωτιά. 8. 8. Και βάζουμε και τη ζάχαρη. Ας τη βάλω εγώ. Λοιπόν, μπράβο. Σε καταγραφές υπάρχει στα ιταλικά βιβλία πριν, να πάρω λίγο πριν αυτό, από τη δεκαετία του 60. Αγγελική, ένα λεπτάκι, διακόπτω. Νερό, παγωμένο και ζελατίνη. Περίμενε, κράτα το λίγο να το βρουν τα παιδιά. Μπράβο, εργαζάκι, το έχεις. Ωραίος. Εδώ είμαστε. Εντάξει, φύλλα ζελατίνης, υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ, είναι ο σταθεροποιητής της συνταγής μας. Παγωμένο νερό, λοιπόν. Παγωμένο νερό για να μην λιώσουμε. Ξαναπες μας, γιατί παγωμένο νερό, να ανακατέψουμε μία τη ζάχαρη με το γάλα. Να, μα θες μπορείς. Μα με τι, με τη Μαρίζ, με αυτό, με το αυγοδάρτη. Με το φουέ. Φουέ. Γεια σας, έχεις λίγη. Τίποτα. Ότι υπήρχε στα βιβλία τα ιταλικά πριν από τη δεκαετία του 60. Υπάρχει και ένας μύθος που λέει ότι το εφήβρε μία Ούγγαρη. Υπάρχει Ουγγαρή, τι είναι τώρα. Ουγγαρέζα. Ουγγαρή. Ωραία. Η Ουγγαρέζα θα μπορούσε να είναι η αδερφή του Ουγγαρέζου. Τέλος πάντων, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έγινε διάσημο τη δεκαετία του 90. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, βράζει το γάλα. Βράζουμε. Με το που πάρει. Το κλείνουμε. Το κλείνω ή το αποσύρω. Το αποσύρω. Κλείσε το κιόλας. Εντελώς, δεν χρειαζόμαστε ξανά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το ξαναβάζουμε πάνω στο μάτι. Βανίλια Μαδαγασκάρη. Πώς ανοίγουμε τη βανίλια Μαδαγασκάρη. Και αν μπορούμε να ψωνίσουμε, έχουμε την οικονομική δυνατότητα, γιατί μπορεί να κάνει και κάνα 2 ευρώ το κάθε στίκ, σίγουρα. Για να δούμε αν είναι φρέσκια, πρώτα απ' όλα είναι μαλακιά. Άμα δούμε ότι είναι ξερή και σπάει στη μέση, είναι πολύ κερισμένη.
Λοιπόν, και τι κάνουμε. Δεν πρέπει να είναι, πρέπει να είναι κατάμαυρα, δεν πρέπει να έχει άσπρα στίγματα πάνω. Τα άσπρα στίγματα πάνω σημαίνει ότι. Σημαίνει να το βλέπουμε. Ναι, συγγνώμη, σημαίνει ότι έχει αρχίσει και μουχλιάζει. Εντάξει. Και τι κάνουμε τώρα. Οπότε τι θέλουμε, να είναι μαλακή. Κατάμαυρη και μαλακιά. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, μην πάει το μυαλό σα και πουθενά άλλου. Ωραία, τέλεια. Είμαι σίγουρη για το σχόλιο. Okay, σήμερα, ωραία, ωραία, πάμε να την ανοίξουμε. Ναι, ναι, να ανοίξουμε κιόλας την κατάμαυρη και μαλακιά. Ωραία, λοιπόν, ένα μυτερό μαχαίρι. Βάζουμε το μαχαίρι στη μέση της κατάμαυρης και τη σκίζουμε. Σκίστε. Τη σκίζω και από την άλλη πλευρά. Όταν θα ανοίξεις τη μέση, βλέπουμε ότι μέσα υπάρχουν τα σπόρια της. Τα οποία έπρεπε να τα είχαμε βάλει από νωρίς. Μέσα στο γάλα το οποίο βράζει. Για να αλλά το με την κουβέντα που πιάσαμε. Το ξέχασε. Δεν το ξέχασα, μα αποσυντούνησες. Εγώ. Α, η Αγγελική φταίει. Εσύ είχατε πιάσει την μπάρλα. Εγώ ψάχνα την πανακότα. Ρίχνεις και το στίκ και το ξυλάκι της. Άκουσε η γεύση, την έντονη γεύση που δίνει τα σποράκια, το άρωμα, τα έλαια, μέχρι το κλονάρι. Εντάξει. Είναι λοιπόν. Μαδαγασκάρι ή Μαγάδασκάρι. Μαδαγασκάρι. Αν είναι μαζάγα, πώς είπες ότι είναι? Λοιπόν. Θέμα, πρέπει να λιώσει τελείως. Θα φαίνεται, θα έχει τους κόκκους. Τώρα αυτό... Λιώσαμε. Έτοιμο. Στέλιο, παίρνουμε ένα μπολάδιο. Ναι. Βάζουμε μέσα τη σοκολάτα. Την έχεις τρυματίσει, άσπρη σοκολάτα. Λευκή σοκολάτα, την έχουμε ψιλοκόψει. Και ρίχνω μέσα... Όχι. Όχι. Το παίρνεις κοντά εδώ. Έχαλα που πλάνο, εδώ είμαστε. Μπράβο και τα δύο μαζί. Τέλεια. Ας το μέσα στο σύρμα. Ορίστε το σύρμα. Πολύ ωραία. Και βάζουμε μέσα τη ζελατίνη. Τη στραγγίζουμε λίγο να μην έχει νεράκια. Και τώρα ανακατεύεις. Να λιώσει η ζελατίνη. Η ζελατίνη, θα, είπες, θα σταθεροποιήσει το γλυκό μας. Είναι σταθεροποιητής. Με αυτό το γλυκό θα ζελάρει το γάλα και κρέμα γάλακτος. Στη συνέχεια, μέσα στη σοκολάτα. Πολύ ωραία. Ας το σύρμα. Έλα. Ωραία. Ρίχνει το ζεστό γάλα. Με τη θερμοκρασία. Τα στίκ δεν τα θέλει. Ανακατεύουμε συνέχεια. Απαλά-απαλά και με θερμοκρασία. Θα λιώσει η σοκολάτα και θα γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Έχεις να ρωτήσει κάτι, κάτι που δεν σε αρέσει, κάτι που θες να αλλάξουμε, κάτι δεν τρώω το οποίο. Πανακότα. Καλά, δεν απόρρισα με αυτό. Δεν περίμενα να τρώω πανακότα. Δεν έχω δοκιμάσει και ποτέ να σου πω να λύσει. Τότε πώς... Θα δοκιμάσει σήμερα. Δεν μου κάνει καμία αίσθηση, ρε Στέλνη, εμφανισιακά. Δεν είμαι του λευκού γλυκού, θα σου πω. Δεν μου αρέσουν τα λευκά γλυκά. Θα μας πεις τι γλυκά σου αρέσουν, ναι. Το σουφλέ, σοκολάτα, το καταήφηκε το γαλακτομπούρεκο. Το γαλακτομπούρεκο είναι μαύρο γλυκό, ας πούμε. Τι είναι, τι το θέλει. Το γαλακτομπούρεκο έχει λευκή σοκολάτα. Α, δεν σου αρέσει λευκή σοκολάτα. Ναι. Ωραία. Δηλαδή, αν δεν έβγαζε την πανακότα λευκή σοκολάτα, σ' άρεσε. Υπάρχει, ξέρω, υπάρχει και πανακότα σοκολάτα, βέβαια. Πανακότα. Αντί να βάζε τη σοκολάτα τη λευκή, μπορούσε να βάλει σοκολάτα μπίτερ. Κρέμα γάλακτος, μόλις λιώσει σοκολάτα, μπαίνει μέσα σε κρύα και υγρή μορφή. Ανακατεύουμε καλά. Τέλεια. Κάτσε να έρθω στη μέση. Θα το κάνω εγώ το γλυκό σήμερα, εσύ θα μου λες. Ωραία, τέλεια. Μόλις ενσωματωθεί και κρέμα γάλακτος, βάζουμε μέσα στέλιο το αλκοόλ τελευταίο. Μπράβο. Τι αλκοόλ είναι? Ρούμι. Ρούμι. Ταιριάζει πάρα πολύ το ρούμι με την. Με τη βανίλια. Με τη βανίλια. Ωραία. Εσείς βλέπετε την κάρτα με τα υλικά για την πανακότα που κάνει σήμερα ο Στέλιος. Και Αγγελική, την προτείνει ο Γκανάτα. Την Γκανάτα. Πολύ ωραία. Στέλιο, το μείγμα μέσα στην Γκανάτα. Περίμενε. Έχει, το βλέπουμε, έχουν λιώσει όλα, έχουν ενσωματωθεί. Τελειώσαμε. Είναι τόσο εύκολο. Περίμενε, πάρ' το αυτό. Πώς το μοντώ. Αυτό μήπως να το κάνεις εσύ, γιατί θα τα λούσω. Έλα, όχι, έλα, μπορείς. Να τα κάνεις όλα εσύ, δεν κάνω τίποτα. Πάρ' το χέρι σου, γιατί... Ήμουν σίγουρος ότι θα το έχεις, συγχαρητήρια. Κι εγώ ήμουν σίγουρος. Οκ, okay. Φτάνει, φτάνει, δεν χωράζει την κανάτα. Πάρ' το, έχεις κάνει εξαιρετικά, Στέλιο. Λοιπόν, και τώρα βάζουν μέσα στα ποτηράκια. Σερβίρουμε στα ποτήρια. Ένα μικρό κολπάκι είναι Στέλιο. Τα ποτήρια τα βάζουμε αμέσως σε κάποιο δίσκο ή σε κάποιο ταψί, το οποίο θα μπει αμέσως στο ψυγείο. Ναι, για να το μεταφέρουμε. Αλλιώς δεν μπορείς να μεταφέρεις ένα ποτήρι, Αγγελική. Θα κάνεις 10 χρόνια και θα σου πει και στον δρόμο. Μπορείς να μεταφέρεις δύο-δύο, ξέρω εγώ. Έχεις δύο χέρια. Ναι, το γεμίζω μέχρι... 10 ποτήρια. Δεν το γεμίζω μέχρι πάνω για να πέσει και φράουλα. Ναι. Αυτά τώρα εσύ είναι μικρά.
είναι σφινάκια. Αν έχετε μεγαλύτερα, διαλέξτε ποτήρια που σας αρέσουν. Τώρα αυτό το θεωρείς σφινάκι. Ναι, εγώ θέλω να το ευχαριστηθώ το γλυκό. Τι είναι αυτό? Όχι ρε φίλε, πόσο γλυκό θα φας? Δεν είναι και για να χόρτασε, είναι για απόλαυση. Πόσο συμφωνώ με την παρουσιάστρια. Για πρώτη φορά. Ωραία. Λοιπόν, και αυτό πάει στο ψυγείο. Θες να πας στο ψυγείο, σε παρακαλώ. Έλα, θα τα πάω εγώ. Έκανες και τις φράουλες με τη ζάχαρη, δεν μπορούμε να τις πάμε. Μα δοκίμασε πρώτα πριν κρίνεις ή επικρίνεις οτιδήποτε. Βρέχει. Βρέχει, άστα. Βρέχει στη φτωχό γειτονιά. Δεν θα φύγεις. Θα κάτσεις εδώ να βγάλουμε την υπόλοιπη εκπομπή μαζί. Αχ, θες να κάτσεις να κάνουμε γυμναστική. Όχι, φυσικά. Ο Κουρούπης είναι τούμπανο και θα φαίνουμε πολύ μηδενικό μπροστά του. Και δεν θέλω. Θα φαίνουμε πολύ τίποτα ένιωση. Να, το ποτήρι το σωστό. Ναι, αλλά έχει βάλει πιο λίγο ρε. Το ποτήρι το αντρικό. Λοιπόν, εγώ θα τα διακοσμήσω. Μπορώ να διακοσμήσω εγώ την πρώτη τριάδα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και μετά κάνουμε ό,τι θες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπουμε, αν μπορεί να δείξει λίγο η κάμερα, πως σιγά σιγά έχει αρχίσει και υγροποιεί τη ζάχαρη και θα κάνει μια πολύ ωραία πορεία σάλτσα με τις φράουλες. Ωραία. Αυτό είναι αρκετό για να δώσει μια πολύ ωραία γεύση και καθαρή γεύση στο γλυκό μας. Τέλεια. Ωραία. Τι διακόσμηση είναι τώρα αυτή? Δεν είναι διακόσμηση. Είμαι περίεργος να δω τι διαφορετικό θα κάνεις από αυτό που θα έκανε η Αγγελική. Τι, βλέπεις να κάνει τίποτα? Όχι, παίρνει με το κουτάλι και ρίχνει από πάνω. Αυτό μου αρέσει να κάνω, δεν καταλαβαίνω. Δικιά μου δεν είναι στήλη. Ό,τι θέλω κάνω. Ορίστε, Αγγελική. Δεν θέλω να κάνω τίποτα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι να δει. Να κάνω εγώ μία που θέλω να την εφάω. Κάνε, κάνε. Ποια να πάρω αυτή? Λοιπόν. Και εγώ θα δοκιμάσω. Έχει πιο καθαρό ποτήρι. Τι εννοείς? Τα άλλα έχουν παγώσει και έχουν μια θαμπάδα. Αυτό είναι πιο κρυστάλλινο. Ας βάλουμε και στα υπόλοιπα που βάλατε όλες τις φράουλες σε τρία ποτήρια και δεν θα πάει. Θα τέριαζε και ένα ξηρό καρπός ή όχι? Θα ταιριάζανε στελιό πάρα πολλά πράγματα. Όπως. Και μπισκοτάκι. Θα κάναμε κάποιο μπισκότο. Καραμελωμένος ξηρός καρπός. Θα τέριαζε κάποια σοκολάτα, σάλτσα. Σάλτσα ντομάτα. Παιδιά, λιποθυμώ. Είναι πάρα πολύ νοστιμό. Αφού δεν έφαγες, τι... Φαίνεται. Λοιπόν, είναι δροσερό. Είναι πάρα πολύ ωραία του πάει η λευκή σοκολάτα και έχει μια τέτοια δροσιά. Η φράουλα που είναι ολόφρυσκη με τη ζάχαρη. Μπορείς να διακρίνεις το ρούμι με τη βανίλια? Θα πάρω λίγες φράουλες από εδώ να τις βάλω εδώ για να είναι δίκαιη η Αγγελική, πάρε και το κοινό σε μια κουταλιά να δεις πώς είναι η παναγότα. Δεν γίνεται να παρουσιάζεις στήλη μαγειρικής και αν δεν μ' αρέσει και δεν τρώω. Okay. Αν δεν μ' αρέσει όμως. Αυτίστο, αυτίστο. Δεν μου λες. Να πάρω το δικό σου να χαλάσω άλλο ποτήρι. Φράουλες τρως, αρέσουν. Ναι, πάρα πολύ. Θα σ' αρέσει τότε. Πάρε λίγο πανακοτά. Δεν πιστεύω. Γιατί είναι πολύ διακριτικό η κρέμα. Καλό. Βασικά δεν με νοιάζει καθόλου και εμείς θα αρέσει. Δεν με διαφέρει. Τότε... Δεν με νοιάζει. Τότε θα σου πω ότι ήμουν πολύ ευγενική και δεν μου αρέσει καθόλου. Θέλεις να το τραβήξεις τα μαλλιά. Ας το κι... Θα φάω λίγες φράουλες. Δοκιμάστε το. Πες μου λίγο, περίπου πόση ώρα να το αφήνουμε στο ψυγείο να παγώσει? Κάνα δύο ώρο. Και είναι έτοιμο. Λοιπόν, καλή μου φίλη, εσείς πρέπει να το κάνετε σπίτι σας. Πολύ προσοχή, όχι βράσιμο με κρέμα γάλακτος. Γιατί θα κόψει? Δεν κόβει φυσικά. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην υφή και στη δομή του γλυκού. Λοιπόν, μόλις πάρει βρασμό, το αποσύρουμε. Βράζουμε το γάλα, δεν βράζουμε την κρέμα. Την κρέμα, τη βάλουμε στο τέλος, σε κρύα και υγρή μορφή. Ναι. Μάλιστα. Βλέπουμε ξανά την κάρτα με τα υλικά. Για την πανακότα που έφτιαξε ο Στέλιος και πρότεινε ο Θέμος για την τελευταία συνταγή της εβδομάδας και ίσως την τελευταία συνταγή του Θέμου Ρίγα στο καλό μεσημέρι. Γιατί εγώ δεν αντέχω άλλες προσβολές. Σε αυτήν εδώ τη στήλη. Αυτά είχα να πω. Χριστέ μου, λοιπόν, θυμάω πόσο ωραίο γλυκό. Είναι πολύ πολύ. Πόσο το είχα ανάγκη αυτό το γλυκό Θέμο. Ιδέα από γλυκά και ο ουρανίσκος σου. Είναι για πέταμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τι είναι αυτό που ζω κάθε φορά που έχουμε μαγειρική? Εσύ το ζεις! Το έχετε κάνει Συρία. Και εγώ κάνω τον Κόφι Ανάν. Έλα εσύ από εδώ. Είπαμε, θα αρχίζουμε και θα τελειώνουμε μονιασμένες που έλεγε ο Ψινάκης. Ενωμένες θα νικήσουμε. Εσύ θα ζήτα, πεις από αυτήν εδώ την ζήτα κομπή. Συγγνώμη από το κορίτσι. Ζήτα συγγνώμη για το ενωμένες. Δεν παίρνω τίποτα πίσω και θα φύγεις από αυτήν την εκπομπή και θα φέρουμε τον άλλο που μαγειρεύει τσιτσίδι.
Δεν συζητάμε, είναι καλύτερος. Το ξέρουμε. Εντάξει, το παραδέχομαι. Άμα τον βρεις, θα τον φέρουμε. Το παραδέχομαι κι εγώ. Μέχρι να τον βρεις, θα μαγειρεύει ντυμένος. Καλοί μας άνθρωποι, με ένα υπέροχο γλυκό και μια τέλεια επίγευση, σας λέω πολύ γλυκά ότι ακολουθούν διαφημίσεις. Θεέ μου, σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα μείνουμε μαζί και στο επόμενο μέρος έχουμε να υποδεχτούμε ανθρώπους που έχουν ωραία πράγματα να μας πούν.